Στη μακριά και αργόσυρτη πορεία του χρόνου, χρειάζονται μερικές στιγμές μονάχα για να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ο παντοδύναμος αφέντης αυτού του κόσμου. Ότι η δύναμη της φύσης, έξω από την ανθρώπινη λογική, είναι τέτοια που μπορεί να εξαφανίσει σε μερικές μόνο στιγμές όλα όσα εκείνος χρειάστηκε εκατοντάδες χρόνια να δημιουργήσει. Τέτοιες είναι οι στιγμές που έζησαν 61 χρόνια πριν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης και της Ζακύνθου. 12 Αυγούστου 1953. Καταστροφικό σεισμός πλήττει τα Επτάνησα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 871 άνθρωποι, να τραυματιστούν 1690 και να μείνουν άστεγοι 145.000. Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη θα ισοπεδωθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου. Σαν σήμερα, 61 χρόνια πίσω, οι Κεφαλονίτες, οι Ιθιακοί και οι Ζακυνθινοί δεν κοιμήθηκαν στα σπίτια τους. Είχαν συγκεντρωθεί σε ανοιχτούς χώρους, πλατείες και χωράφια. Δύο μέρες πριν, την Κυριακή 9 Αυγούστου, είχε γίνει ο πρώτος μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο το Σταυρό της Ιθάκης. Μα και το χάραμα εκείνης της Κυριακής, ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, με διαφορετικό επίκεντρο αυτή τη φορά, κοντά στη νότιο-ανατολική Κεφαλονιά, θα προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και νεκρούς και τραυματίες. Ο επόμενος μεγάλος σεισμός, που γίνεται την ίδια ημέρα, θα έχει μέγεθος 7,2 Ρίχτερ και θα είναι ο καταστροφικότερος στην ιστορία. Ο πληθυσμός των νησιών αλλάζει δραματικά. Η κυβέρνηση υπό το φόβο ερήμωσης απαγορεύει την εγκατάλειψη των νησιών, αλλά παρόλα αυτά χιλιάδες κάτοικοι διαφεύγουν τρομαγμένοι και απελπισμένοι με κάθε μέσο προς την υπηρετική Ελλάδα. Σημαντική ήταν η διεθνής βοήθεια που προσφέρθηκε από πολλές χώρες προς τα δοκιμαζόμενα νησιά του Ιωνίου. Το ελληνικό κράτος έμοιαζε να μην μπορεί να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα, ειδικά η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, να αποστερηθούν μετά τους σεισμούς το σημαντικότερο και δημιουργικότερο κομμάτι του πληθυσμού τους μέσω της μετανάστευσης.